Το Κομμουνιστικό Κόμμα τοποθετήθηκε στην Επιτροπή για την οργάνωση και τη λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών. Έθεσε ουσιαστικά ζητήματα τόσο για τη βασική κατεύθυνση του νομοσχεδίου, όσο και για δεκάδες άρθρα που το συναποτελούν και στηρίζει τα αιτήματα των εργαζομένων. Το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Θεωρούμε αδικαιολόγητη τη μείωση οργανικών θέσεων των διπλωματικών υπαλλήλων και σημειώνουμε επίσης ότι είναι προκλητική η διαιώνιση του χρόνιου προβλήματος της ανύπαρκτης ή λειψής ασφαλιστικής κάλυψης των ίδιων και πολύ περισσότερο των οικογενειών τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας των διπλωματικών υπαλλήλων στις πρεσβείες και τα προξενία στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεκδικούμε την άμεση επίλυση αυτού του προβλήματος, το οποίο έχουμε θέσει σε όλες τις κυβερνήσεις. Σημειώνουμε ότι είναι επικίνδυνες οι διατάξεις του νομοσχεδίου που προβλέπουν τη χειραγώγηση των εργαζομένων μέσω του μηχανισμού της λεγόμενης αξιολόγησης με κριτήρια σκοπιμότητας και ενσωμάτωσης στην αντιλαϊκή στρατηγική. Επισημαίνουμε ότι είναι απαράδεκτη η διάταξη για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και στηρίζουμε τις θέσεις των εργαζομένων. Είναι γεγονός πως δεν υπάρχει καμιά λογική βάση για τη διάλυση της μεταφραστικής υπηρεσίας και στηρίζουμε το αίτημα των μεταφραστών για τη λειτουργία της. Το νομοσχέδιο αναφέρεται επίσης στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Είπαμε και στην Επιτροπή ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα διατηρεί πολύχρονες και ουσιαστικές σχέσεις με τους Έλληνες μετανάστες εργαζόμενους στο εξωτερικό και θέλουμε να σημειώσουμε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όπως και οι προηγούμενες σε αυτό το θέμα είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένες. Δεν τους καίγεται καρφί για τα οξυμένα προβλήματα των μεταναστών, των αποδήμων και ιδιαίτερα των νέων που πήραν το δρόμο της ξενιτιάς για να αναζητήσουν δουλειά και να ξεφύγουν από την ανεργία. Μιλάμε ακόμα για στοιχειώδη δικαιώματα, όπως αυτό για τη μόρφωση των παιδιών τους. Γίνεται συζήτηση για το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, το ΣΑΕ. Και μπορούμε να φέρουμε παραδείγματα καταγγελιών από τους Έλληνες μετανάστες για το ρόλο του ως κυβερνητικού ψηφοθυρικού μηχανισμού. Στην πράξη, οι ήδη υποβαθμισμένες ελληνικές κοινότητες και οι ομοσπονδίες τους υποκαθίστανται από διάφορες οργανώσεις, οικονομικά λόμπι με διασυνδέσεις, με ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς. Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού θα λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, αναβαθμίζοντας το ρόλο των διάφορων επιχειρηματιών και χορηγών. Το νομοσχέδιο διαιωνίζει το πρόβλημα της τελέχωσης και λειτουργίας των προξενικών αρχών στις χώρες με μεγάλη παρουσία μεταναστών. Θέσαμε και στην Επιτροπή το παράδειγμα της Βρετανίας, όπου το μοναδικό σημείο επαφής με το ελληνικό κράτος είναι το προξενικό γραφείο του Λονδίνου. Επαναλαμβάνουμε για μια φορά ακόμη ότι στη Γερμανία έκλεισαν τα προξενία, για παράδειγμα στην Νιρεμβέργη, τη Λειψία και το Ανόβερο και μειώθηκε το προσωπικό στο Μόναχο, με παρόμοια κατάσταση να υπάρχει και στις σκανδιναβικές χώρες. Και αυτά τα προβλήματα οδηγούν σε λίστες αναμονής για στοιχειώδη ζητήματα και ταλαιπωρούν φυσικά τους μετανάστες. Εκτός από τα παραπάνω, σήμερα στην Ολομέλεια θέλουμε να θέσουμε επίσης ένα κεντρικό θέμα απαντώντας το ερώτημα: ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της πολιτικής που προωθεί το Υπουργείο Εξωτερικών. Μέσα σε αυτή την απάντηση μπορεί κάποιος να δει καλύτερα τη σχέση της ουσίας της εξωτερικής πολιτικής με τη δομή του Υπουργείου, τον καταμερισμό, τη διάταξη των υπηρεσιών και φυσικά τα προβλήματα του εργαζόμενου σε αυτό προσωπικό. Το Υπουργείο Εξωτερικών κατέχει μια σημαντική θέση στο αστικό κράτος. Είναι το εργαλείο της κυρίαρχης τάξης για να διαιωνίζει την εξουσία της και έχει περίοπτη θέση στην προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής. Διαχρονικά και μέσα από τις κυβερνητικές εναλλαγές, είτε πρόκειται για τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, το Υπουργείο Εξωτερικών σχεδιάζει
και υλοποιεί την πολιτική που υπηρετεί, τη γεωστρατηγική αναβάθμιση των συμφερόντων, των επιδιώξεων της αστικής τάξης, των μεγάλων οικονομικών ομίλων. Αυτό βάζει τη σφραγίδα του στις διεθνείς σχέσεις της χώρας και το Υπουργείο Εξωτερικών τη στηρίζει πολύμορφα, τόσο μέσα από το κανάλι των διμερών σχέσεων με άλλα κράτη, όσο και μέσα από τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ιμπεριαλιστικές Συμμαχίες. Μπορεί η Ελλάδα να μην είναι στην κορυφή της παγκόσμιας καπιταλιστικής πυραμίδας, αλλά διαθέτει ισχυρά μονοπόλια, διαθέτει πολύ ισχυρό εφοπλιστικό κεφάλαιο, βιομηχανικό, τραπεζικό κεφάλαιο, κατασκευαστικές εταιρείες και άλλα τμήματα της αστικής τάξης που στοχεύουν στην προώθηση της επιχειρηματικής δράσης στην περιοχή γύρω από τη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Εκτιμούν πως αυτές οι στοχεύσεις για την αύξηση της κερδοφορίας και της δύναμής τους μπορούν πιο αποτελεσματικά να επεκταθούν μέσα από την εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Αυτό εξάλλου αποτελεί βάση της ενσωμάτωσης της χώρας διαμέσου της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων στα επικίνδυνα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Υπουργείο Εξωτερικών επιδιώκει να εκπληρώσει πιο επιθετικό ρόλο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα στην προώθηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει όλες οι κυβερνήσεις απέναντι σε αυτή τη λυκοσυμμαχία, να αντιστοιχηθεί με τη στρατηγική του ΝΑΤΟ 2030, το παγκόσμιο ΝΑΤΟ όπως το αποκαλούν, ώστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας να συμμετέχουν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε επικίνδυνες αποστολές σε όλη την Ιδρώγειο. Το Υπουργείο Εξωτερικών επί Νέας Δημοκρατίας υπέγραψε την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις. Είναι η συμφωνία που είχε ετοιμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα η κυβέρνηση διαπραγματεύεται τι? Την ανανέωσή της με πενταετή ισχύ, με ισχυροποίηση του καθεστώτος των Αμερικανικών βάσεων και επέκταση, ώστε δίπλα στις βάσεις της Σούδας, της Λάρισας, του Στεφανοβικίου, της Αλεξανδρούπολης, να προσθεθούν και άλλες σε 20 και πάνω περιοχές της χώρας. Εξάλλου, το προβλέπουν τα άρθρα της ήδη υπογεγραμμένης συμφωνίας ότι οι Αμερικάνοι δύναται να τοποθετήσουν βάσεις όπου υπάρχει αντίστοιχη υποδομή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Βέβαια, λέει και με συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά ξέρουμε πως αυτή η συμφωνία τι θα σέβεται, να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο. Ο λαός μας θα δώσει αγωνιστική απάντηση τόσο για το ξύλωμα των Αμερικανικών βάσεων, όσο και για την Αμερικανονατοϊκή άσκηση Defender Europe 2021, στην οποία χρησιμοποιείται το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και άλλες υποδομές για τη μετακίνηση δεκάδων χιλιάδων νατοϊκών στρατιωτών, αρμάτων μάχης, ελικοπτέρων και άλλων μέσων, χιλιάδων, εκατοντάδων τροχοφόρων, οχημάτων κτλ. Στα Βαλκάνια, στη Μαύρη Θάλασσα, στα πλαίσια του σχεδισμού περικύκλωσης της Ρωσίας, στο γενικότερο περιβάλλον όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσίας και Κίνας απέναντι στο Ιράν. Στην πράξη, ο μηχανισμός εξωτερικής πολιτικής και άμυνας προσαρμόζεται στον στόχο της μετατροπής της χώρας σε ορμητήριο ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων. Το ίδιο ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διακρατική αυτή ιμπεριαλιστική ένωση. Η αποκαλούμενη παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παραπέρα στρατικοποίηση, η συγκρότηση στρατιωτικοπολιτικών μηχανισμών όπως η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, η γνωστή ΠΕΣΚΟ, σημαίνουν νέα βάσανα για τους λαούς, εμπλοκή της Ελλάδας σε περισσότερες πολεμικές αποστολές που σχεδιάζονται και προωθούνται από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας στα πλαίσια των κεντρικών κυβερνητικών αποφάσεων. Μέσα σε αυτή την πορεία έχουν καταρριφθεί οι μύθοι που χρησιμοποιούν όλες οι αστικές κυβερνήσεις. Πρώτον,
Μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δεκάδες πολέμους και επεμβάσεις, έχει καταρριφθεί ο μύθος ότι οι δυνάμεις αυτές είναι σωτήρες και προστάτες της ειρήνης και της ασφάλειας των λαών. Στην πράξη έχει αποδειχθεί πως είναι αντίπαλοι των λαών και των συμφερόντων τους, υπονομεύουν το μέλλον τους. Δεύτερος μύθος. Έχει καταρριφθεί πως η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως εξάλλου και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι φιλιρηνική. Στην πράξη έχει αποδειχθεί πως υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για την προώθηση των υπεριαλιστικών σχεδίων και εναντίον άλλων κρατών και λαών. Αυτό έχει τεκμηριωθεί αναμφισβήτητα μέσα από τη στήριξη των ευρωανατλαντικών επιθέσεων στον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη. Μέσα από τη συμμετοχή σε πάρα πολλές στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό. Τρίτος μύθος. Τόσα χρόνια σε συνθήκες βαθιάς εμπλοκής στις υπεριαλιστικές συμμαχίες διαψεύδεται ο κάθε φορά κυβερνητικός εφησυχασμός και αποδεικνύεται πως επιδεινώνονται, οξύνονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ενισχύεται η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, ακόμα και των συνόρων. Διατηρείται η κατοχή στην Κύπρο και το νησί να κινδυνεύει σήμερα με οριστικοποίηση της διχοτόμησης. Η πράξη αποδεικνύει πως αυτό που καθορίζει τη στάση των υπεριαλιστικών συμμαχιών είναι τα συμφέροντα των Αμερικάνικων και Ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Η στρατηγική σχέση που διατηρούν με την τουρκική αστική τάξη, την οποία προκειμένου να κρατήσουν στο δυτικό στρατόπεδο, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την Κίνα, δεν δίστασαν και δεν θα διστάσουν να δώσουν τα μεγαλύτερα ανταλλάγματα σε βάρος ακόμα και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών επίσης χειρίζεται διαχρονικά το ζήτημα της οικοδόμησης και ανάπτυξης της συμμαχίας με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Πρωτοπαλίκαρο στην περιοχή με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά του Παλαιστινιακού λαού και των άλλων λαών της περιοχής. Με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών λειτουργεί ως αιχμή του δόρατος στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Προωθεί τις συμμαχίες με τις μοναρχίες του κόλπου, φθάνοντας μέχρι το σημείο η κυβέρνηση διαμέσου του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Άμυνας να στηρίζει τη Σαουδική Αραβία κατά του Ιράν, παραχωρώντας τους πυράβλους Patriot των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, βάζοντας τη χώρα και το λαό σε μεγάλες περιπέτειες. Η κυβέρνηση καταφεύγει σε αβάσιμες δικαιολογίες, ισχυρίζεται ότι η πύραυλη Patriot είναι ένα αμυντικό όπλο και άρα δεν τρέχει και τίποτε που βρίσκονται τα στήλη στη Σαουδική Αραβία. Αλλά αυτό το επιχείρημα είναι εκτός πραγματικότητας. Είναι παραπλανητική, είναι μια πρόχειρη και χαμηλότατου επίπεδου υπεκφυγή. Ο ρόλος ενός οπλικού συστήματος δεν σχετίζεται μόνο με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, αλλά με το ότι αυτό είναι μέρος μιας συγκεκριμένης στρατιωτικής διάταξης στην υπηρεσία ενός κράτους και της επιθετικής του πολιτικής, μιας μοναρχίας που έχει κηρύξει τον πόλεμο στην Ιεμένη και είναι σε πολεμική κατάσταση με το Ιράν. Συνεπώς, η αποστολή ελληνικού πυραυλικού συστήματος στον Περσικό κόλπο συνιστά απροκάλυπτη επιθετική πράξη. Βάζει σε μεγάλους κινδύνους το στρατιωτικό προσωπικό που εξυπηρετούν το Patriot και το λαό μας μέσα σε ένα ίδιο καζάνι. Το ίδιο ισχύει για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στο Μάλι της Αφρικής, στο πλευρό της Γαλλίας. Όλα αυτά κρύβουν τεράστιους κινδύνους για το λαό μας και τους λαούς της περιοχής. Θα τα αντιπαλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Όλα αυτά είναι καθοριστικά κριτήρια και στηρίζουν την απόφαση του Κομμουνιστικού Κόμματος να καταψηφίσει το νομοσχέδιο και να συνεχίσει την πάλη του για τον αμπεγκλωβισμό της χώρας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Για να διαμορφωθούν οι όροι που θα επιτρέψουν η εργατική τάξη,
ο λαός μας να διεκδικήσει και να αναλάβει την ευθύνη της εξουσίας για να εφαρμοστεί από το εργατικό κράτος σχέδιο αμοιβαία εποφελών σχέσεων με κράτη και λαούς. Στα πλαίσια αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν εργαζόμενοι, επιστήμονες στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής για τις ανάγκες του λαού μας και όχι για την αστική τάξη. Ευχαριστώ.